Καλησπέρα σας. Αγαπητοί μαθητές, είμαστε εδώ δίπλα σας με την πιο δυνατή ομάδα των μαθηματικών στη Φθιώτιδα, τα φροντιστήρια Βαγγέλης Στεφανής. Δουλεύουμε σκληρά σε μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη χρονιά και με τη μεγάλη εμπειρία μπορούμε να εγγυηθούμε ποιοτικές σπουδές στα μαθηματικά. Ενδεικτικά, για την αλήθεια των παραπάνω, σας δείχνω μόνο αυτό. Το τελευταίο διαγώνισμα που γράψαμε στα μαθηματικά στο φροντιστήριο, μόλις λίγες μέρες πριν, το πρώτο θέμα ήταν αυτούσιο σε όλα τα ερωτήματα, εκτός από δύο σωστά λάθος, με το πρώτο θέμα των Πανελληνίων. Επίσης, το τρίτο θέμα από το παλιό σύστημα ήταν σε φυλάδιο επαναληπτικό, το οποίο διδάχθηκε λίγες μέρες πριν. Επίσης, όλα τα θέματα γενικώς είχαν συζητηθεί μέσα στα τμήματα, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ καλές επιδόσεις από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής. Γενικά τώρα μιλώντας για τα θέματα, έτσι, μπορώ να χαρακτηρίσω το δεύτερο θέμα βατό, και αναμενόμενο κατά κάποιο τρόπο, το οποίο είχε βέβαια ένα σημείο εκεί που έπρεπε να προσέξουν τα παιδιά το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης, αλλά γενικά πιστεύω ότι ανταπεξήρθανε ακόμα και μέτριοι μαθητές. Τα υπόλοιπα θέματα, όπως θα έπρεπε κανονικά, και έτσι έγινε, ήταν διαβατισμένης δυσκολίας, με πιο πολύ ίσως ένα ερώτημα στο τέταρτο θέμα, το ΔΕΛΤΑ 2, θα τα πούμε και αναλυτικά σε λίγο, που μπορεί να προβλημάτισε κάποιους υποψηφίους. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ πιστεύω ότι είχαν συζητηθεί. Ξεκινάμε την ανάλυση των θεμάτων, ξεκινώντας από το θέμα Α. Το Α1 στο σχολικό βιβλίο, σελίδα 76. Το Α2 επίσης στο σχολικό βιβλίο, σελίδα 104. Στο Α3 το αντιπαράδειγμα, και αναμενόμενο και αυτό, ήταν ψευδής η απάντηση, και σε σχόλιο του σχολικού βιβλίου για τη συνάρτηση F του Χ ίσον Χ τρίτης προσαρμόζουμε το αντιπαράδειγμα. Στο Α4 οι απαντήσεις στα σωστά λάθος ήταν λάθος στο Α, Β σωστό, Γ σωστό, Δ σωστό και Ε σωστό. Το Ε ίσως δεν ήταν και από τα αναμενόμενα σωστά λάθος. Περνάμε στο θέμα Β. Στο θέμα Β, ζητούσε να ορίσουμε την σύνθεση δύο συναρτήσεων, έτσι, πολύ απλό θα το χαρακτηρίζει θέμα, αρκεί να προσέχαν τα παιδιά ότι συνάρτησαν ορισμένοι στο ένα συνάπειρο, η F. Από εκεί και πέρα, εύκολα προκύπτει ο τύπος της σύνθεσης. Στο Β2, μας δίνει και την απάντηση της σύνθεσης, οπότε αυτό βοηθάει και το προηγούμενο ερώτημα ίσως. Και λέει να βρούμε την αντίστροφη μιας συνάρτησης. Και αυτό, αν εξαιρέσουμε κάποιες παραπάνω πράξεις που μπορεί να είχε, νομίζω ότι ήταν απλό σαν θέμα. Στο Β3, ήθελα να μελετήσουμε τη μονοτονία της συνάρτησης αυτής, αρκεί να κάνετε λίγο στην αρχή την ιδιότητα λογαρίθμων, για να γίνει πιο εύκολη η παραγώγηση. Εύκολα προκύπτει ότι η συνάρτηση είναι γνησίως φθήνουσα στο ένα συνάπειρο. Το Β4 ήταν δύο όρια, σύνθετη συνάρτηση όμως, που θα έπρεπε να θέσουμε την παράσταση που βρίσκεται μέσα στο λογάριθμο και κατά γνωστά μετά να βρούμε το όριο της φ και το όριο στο ένα και το όριο της φ στο συνάπειρο. Προκύπτουν αντίστοιχα συνάπειρο και μηδέν. Περνάμε στο θέμα Γ. Το πρώτο ερώτημα ήταν, πιστεύω ότι βατό για τους υποψηφίους, αφού ήθελε τη συνέχεια της συνάρτησης να χρησιμοποιήσουμε, καταλήγαμε σε μία
εξίσωση ως προς λάμδα, την οποία, η οποία είχε προφανή ρίζα το 1 και αμέσως προκύπτει με την παράγωγό της ότι είναι εγγυησίως αύξουσα, άρα και 1 προς 1, οπότε η ρίζα λάμδα ίσον 1 είναι μοναδική. Στο γάμα 2, αφού αντικαταστήσουμε την τιμή του λάμδα που μας την έδινε στο προηγούμενο ερώτημα, ζητάει να δείξουμε ότι η συνάρτηση έχει εφαπτωμένη στο σημείο 0. Αρκεί να δείξουμε ότι είναι παραγωγήσιμη στο σημείο αυτό. Βρίσκουμε λοιπόν με πλευρικά όρια την παράγωγο στο σημείο αυτό. Προκύπτουν ότι τα πλευρικά όρια είναι ίσα με 1. Επομένως η συνάρτηση είναι παραγωγήσιμη και το εφτόνος του 0 κάνει 1. Για την εφαπτωμένη που συνεχίζει να ρωτάει μετά, ότι σχηματίζει γωνία 45 μοιρών με τον άξονα, είναι πολύ απλό, αφού το εφτόνος του χ0 είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτωμένης, το εφτόνος του 0 θα ήταν 1 και από εκεί προκύπτει ότι η εφαπτωμένη της γωνίας θα είναι 1, οπότε η γωνία είναι π τέταρτα. Στο γάμα 3. Ζητούσε να βρούμε τα κρίσιμα σημεία της F. Σε αυτό το σημείο θα πω ότι χρειαζόταν πολλές γνώσεις από τριγωνομετρία που διδάσκεται στη Δευτέρα Λυκείου και αυτό βέβαια προϋποθέτει την καλή προετοιμασία των παιδιών από προηγούμενες τάξεις και όχι μόνο να διαβάζουν στη Γάμα Λυκείου. Ήθελε να βρούμε τα κρίσιμα σημεία, κατέληγε σε μια ότι η παράγωγος είναι συν ημίτων οχή μείον ημίτων οχή και θα πρέπει να λύσουμε μια τριγωνομετρική εξίσωση και μάλιστα να λυθεί και στο διάστημα 0,3 επί δεύτερα. Βρίσκουμε τις λύσεις με το ΚΑΠ και μετά χρησιμοποιώντας ότι το χ είναι ανάμεσα στο 0 και στο 3 επί δεύτερα, βρίσκουμε ότι το ΚΑΠ είναι ανάμεσα στο μείον 1 τέταρτο και στο 5 τέταρτα και επειδή είναι ακέραιος θα είναι το 0 ή το 1. Από εκεί προκύπτουν οι λύσεις π τέταρτα και 5 π τέταρτα, που είναι και τα μοναδικά κρίσιμα σημεία της F, αφού η συνάρτηση είναι παραγωγήσιμη στο μείον άπειρο 3 επί δεύτερα. Το γάμα 4 είναι ένα ερώτημα με ρυθμό μεταβολής. Πάντα ο ρυθμός μεταβολής, για το ρυθμό μεταβολής μάλλον, υπάρχει πάντα προκατάληψη στους μαθητές, τους περισσότερους μαθητές, και μια φοβία. Ήταν ερώτημα το οποίο τουλάχιστον εμείς εδώ είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ, ειδικά με αυτό το στυλ του ερωτήματος, να βρούμε την εφαπτωμένη, να βρούμε πού η εφαπτωμένη τέμει τον άξονα και να βρούμε το ρυθμό μεταβολής της τετμημένης του σημείου αυτού. Όπως βλέπετε και στην διαφάνεια, προκύπτει ότι η τετμημένη του σημείου είναι 2α μείον 1. Τη μεταφράζουμε για να μπορέσουμε να βρούμε το ρυθμό μεταβολής σε χ-τ, παραγωγίζουμε και με τα δεδομένα που μας δίνει το ερώτημα προκύπτει ότι ο ρυθμός μεταβολής που ζητείτε ισούται με τα 2/3 μονάδες μήκους προς μονάδες χρόνου. Στο θέμα δέλτα. Το θέμα δέλτα πάντα είναι ένα θέμα που πρέπει να απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το πρώτο ερώτημα νομίζω όμως ότι δεν είχε προβλήματα. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται το θεώρημα Μπολζάνο για να βρούμε ότι η συνάρτηση έχει ρίζα και η μοναδικότητα μετά με τη μονοτονία. Είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ έτσι και πιστεύω ότι δεν θα προβλημάτισε ιδιαίτερα τους διαβασμένους βέβαια πάντα μαθητές. Συνεχίζοντας μετά, χρησιμοποιώντας τη μονοτονία της F τόνος, βρίσκουμε ότι η συνάρτηση και τους ορισμούς μονοτονίας βέβαια, βρίσκουμε ότι η συνάρτηση παρουσιάζει στο χ0 ολικό μέγιστο. Το F του χ0, που είναι A στη χ0 και χ0 τετράγωνο, μείον A στη χ0 πλην 1. Εδώ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όμως ότι το χ0 είναι ρίζα της F τόνος, και επομένως από εκεί το A στη χ0 ισούται με ε μείον 2 χ0. Το αντικαθιστούμε στο F του χ0 και προκύπτει το ζητούμενο. Κάτι που το είχαμε κάνει πάρα πολλές φορές και σε πολλές ασκήσεις.
ΔΕΛΤΑ 2. Το ΔΕΛΤΑ 2 ίσως ήταν αυτό που προβλημάτισε περισσότερο από όλους τους υποψηφίους, αν δεν βλέπαν κάτι που θα δείτε τώρα στη διαφάνεια, που χρησιμοποιήσει κάποια πάλι κάποιες γνώσεις από την τριγωνομετρία. Χρησιμοποιείς δηλαδή ότι το ημίτονο του 1 προς χ μειον χ 0 είναι μεγαλύτερο ίσο του πλην 1, όπως και κάθε ημίτονο. Προσθέτεις και στα δύο μέλη το 1 προς f μειον f του χ 0 και βρίσκεις το όριο του 1 προς f μειον f του χ 0. Επειδή το f του χ είναι μεγαλύτερο ίσο του f του χ 0 από τον ορισμό του ελαχίστου που έχουμε στο προηγούμενο ερώτημα και το ίσον ισχύει μόνο για χ ίσον χ 0, άρα για χ διάφορο του χ 0, η παράσταση f του χ μειον f του χ 0 είναι θετική και επειδή το όριό της κάνει 0, το όριο 1 προς f μειον f του χ 0 πλην 1 κάνει συνάπειρο. Τώρα χρησιμοποιούμε μία πρόταση, η οποία δεν υπάρχει στο σχολικό βιβλίο, όμως από το Υπουργείο Παιδείας, εδώ και κάποια χρόνια, έχει δοθεί η εντολή να τις χρησιμοποιούμε χωρίς απόδειξη. Η πρόταση λέει ότι αν μια συνάρτηση είναι μεγαλύτερη από μία που έχει όριο το συνάπειρο, έχει και αυτή όριο το συνάπειρο. Επομένως, αμέσως προκύπτει από τη σχέση 1 ότι το ζητούμενο όριο είναι συνάπειρο. Εδώ βέβαια θα μπορούσε να μπερδευτεί πάρα πολύ ένας μαθητής, αν δεν έβλεπε αυτή την πρόταση, και να χτίσει εκεί, όπως λέμε εισαγωγικά, τον ορισμό της παραγόγου, το κριτήριο παρεμβολής. Υπήρχε δηλαδή και άλλη προσέγγιση, η οποία όμως ήταν χρονοβόρα και δεν ξέρω αν θα προλαβαίνω να κοιτάξουν όλα τα θέματα τελικά. Περνάμε στο ΔΕΛΤΑ 3. Το ΔΕΛΤΑ 3 λέει να αποδείξουμε πάλι μία εξίσωση ότι έχει μοναδική ρίζα ρο στο διάστημα χ 0,1. Είναι βοηθητικό ερώτημα ουσιαστικά για το επόμενο. Και είναι κλασικό, θα έλεγα, να προηγείται ένα ερώτημα που θέλει θεώρημα Μπολζάνου και να ακολουθεί μετά το θεώρημα μέσης τιμής, στο οποίο χρησιμοποιείς το προηγούμενο ερώτημα. Σε πάρα πολλά θέματα, τα τελευταία μάλιστα επαναληπτικά, είχαμε κάνει παρόμοια ερωτήματα. Θεωρούμε τη συνάρτηση φ του χ ίσον f του χ και χ μείον χ 0, στο χ 0 είναι ένα κλειστό, η εφή είναι συνεχής, κλασικά, το φ του 1 και το φ του χ 0 βγαίνουν ετερόσημα, άρα από το θεώρημα Πολζάνο θα υπάρχει μια ρίζα ρο στο χ 0,1. Άμεσα προκύπτει ότι η παράγωγος της συνάρτησης αυτής είναι θετική. Η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα, άρα η ρίζα ρο είναι μοναδική. Και αυτό το ερώτημα πιστεύω ότι δεν θα δυσκόλεψε. Πάμε και στο ΔΕΛΤΑ 4, το οποίο όπως σας είπα είναι συνέχεια ουσιαστικά του προηγούμενου, δηλαδή χρησιμοποιείς το προηγούμενο. Εφαρμόζουμε το θεώρημα μέσης τιμής στο διάστημα χ 0 ρο. Ζητάει μια ανισότητα καταρχήν και είναι με τιμές της F κλπ. Που σημαίνει ότι το μυαλό πάει στο θεώρημα μέσης τιμής. Είναι κλασικό, θα έλεγα. Δείχνουμε λοιπόν ότι το F τόνος του ξύ κάνει F του ρο μειον F του χ 0 προς ρο μειον χ 0. Χρησιμοποιούμε ότι το ρο είναι ρίζα, αυτό που σας έλεγα πριν, δηλαδή από το προηγούμενο ερώτημα, ότι το ρο είναι ρίζα της φ, άρα το F του ρο κάνει χ 0 πλην ρο. Το αντικαθιστούμε στην 1 και το F τόνος του ξύ βγαίνει F του χ 0 προς F του ρο μείον 1. Επειδή το ξύ είναι μικρότερο του κάπα και η F τόνος είναι γνησίως αύξουσα, όπως δείξαμε στο προηγούμενο ερώτημα, με ορισμό μονοτονίας προκύπτει ότι το F τόνος του ξύ μεγαλύτερο από το F τόνος του κάπα. Προχωράμε τη σχέση αυτή αντικαθιστώντας το F τόνος του ξύ. Και επειδή το F του ρο είναι αρνητικό, αλλάζει και φορά εκεί με την απαλληφή παρονομαστών και προκύπτει η ζητούμενη σχέση. Μπορώ να πω ότι τα θέματα ήταν καλά δομημένα, είχαν μεγάλο εύρος και θα έπρεπε ένας υποψήφιος να είναι καλά προετοιμασμένος για να τα επεξέλθει. Όμως θα έλεγα ότι δεν είχε κάποιο ερώτημα που θα μας δυσκόλευε ιδιαίτερα, δηλαδή κάποιο που δεν είχε συζητηθεί, κάτι πρωτότυπο. Αν εξαιρέσουμε λίγο το ΔΕΛΤΑ 2 που σας είπα το λόγο πριν.
Αυτή ήταν η ανάλυση των θεμάτων των Πανελλαδικών του 2020 στα μαθηματικά. Αγαπητοί μαθητές, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ψηλά το κεφάλι, με υπομονή και επιμονή, συνεχίζουμε με τη γνώση και τα καλύτερα έρχονται. Η πιο δυνατή ομάδα της φτιότητας, τα φροντιστήρια Ευαγγέλης Στεφανής, σας εύχονται καλή συνέχεια.